Samsung Tab S7 Plus είναι το πιο ακριβό Android tablet που μπορείτε να αγοράσετε σήμερα. Πάμε να το δούμε. Κοιτάξτε πόσο λεπτό είναι. Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, 12,4 ίντσες Super AMOLED οθόνη, η καλύτερη οθόνη που έχει μπει ποτέ σε φορητή συσκευή, Snapdragon 865, 8 GB RAM για τη συγκεκριμένη έκδοση, στην Ελλάδα έρχεται με 6 GB, το συγκεκριμένο είναι 8, 256 GB αποθηκευτικό χώρο το μοντέλο εδώ της παρουσίασης. Θα το βρείτε συνήθως σε 6 GB 128, βγαίνει και έκδοση 5G. Αποτελεί αυτή τη στιγμή το μοναδικό tablet που μπορείς να πεις ότι μπορεί να σταθεί επάξια από το στρατόπεδο του Android απέναντι σε ένα iPad. Είπαμε 12,4 ίντσες οθόνη εξαιρετικής ποιότητας, Super AMOLED. Δεν έχετε δει, πραγματικά δεν έχετε δει καλύτερη οθόνη από αυτήν εδώ. Πολύ φωτεινή, όσο φωτεινή πρέπει, 4 εξαιρετικά ηχεία στις γωνίες συσκευής, οπότε αποκλείεται να καλύψετε τον ήχο, γεμίζει ωραία το δωμάτιο, ειδικά αν βλέπετε ταινίες. Περιμετρικά η συσκευή δεν έχει πολλά πλήκτρα, έχει ένα κουμπί on-off, το volume για την ένταση και μια USB θύρα για τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων και πολλά άλλα πραγματάκια. Μπορεί να δεχτεί εξωτερικό πληκτρολόγιο, θα το δούμε σε άλλο βίντεο. Ξέχασα να πω ότι παίρνει και κάρτα microSD, αν δεν φτάνει ο ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος. Χρήσιμο χαρακτηριστικό σε ένα τάμπλετ που θεωρητικά προορίζεται και για παραγωγική εργασία. Η ποιότητα κατασκευής του είναι αψεγάδιαστη, εξαιρετική. Κάθε γωνία αυτής της συσκευής φωνάζει ένα premium προϊόν και το φωνάζει γιατί φαίνεται τελικά και στην τιμή του. Είναι ένα τάμπλετ το οποίο κοστίζει από 900-850 μέχρι 1200 ευρώ και τρέχει Android. Ναι. Στο θέμα κάμερας, πίσω έχει δύο κάμερες, μία wide και μία ultra wide και ένα flash και μπροστά έχει μία εξαιρετική, σε αστείο βαθμό εξαιρετική, κάμερα
για τηλεδιασκέψεις. Και είναι στη μέση, εδώ. Δεν είναι εδώ πάνω, να κρατάτε έτσι το tablet, το κρατάτε έτσι. Δακτυλικό αποτύπωμα πάνω στην οθόνη, το οποίο δουλεύει αρκετά καλά, όχι εξαιρετικά, αλλά αρκετά καλά. Έρχεται από τη μαμά με Android 10 και με βάση το σχεδιάγραμμα της Samsung θα πάρει το 11 και το 12, στα σίγουρα. Από εκεί και πέρα τώρα, ένας θεός ξέρει. Από θέμα ταχύτητας δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα μα κανένα πρόβλημα, αντέχει τα πάντα, σηκώνει τα πάντα με μεγάλη άνεση. Η Samsung δεν έχει κάνει εκπτώσεις, φοράει τον Snapdragon 865 και από 6 έως 8 GB RAM. Να πω ότι το συγκεκριμένο με τα 8 GB RAM είναι η γερμανική έκδοση, δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά, απλά το αγόρασα από το Amazon Γερμανίας. Για mainstream χρήση, στην καθημερινή χρήση, η συγκεκριμένη συσκευή είναι εξαιρετική. Ειδικά για κατανάλωση περιεχομένου, καλά δεν το συζητάω τώρα για Netflix και ταινίες, καταρχήν με την αυτονομία που έχει η συσκευή, μπορείτε να πάτε μονοκοπανιά μια σεζόν άνετα με 10, 12, 15 επεισόδια. Δηλαδή θα πάρετε μια αυτονομία ανάλογα τη χρήση και τη φωτεινότητα, ρεαλιστική αυτονομία, μεταξύ 8 και 12, 13 ωρών. Με OK χρήση, έτσι. Στις ταινίες προφανώς δεν καταναλώνει σχεδόν τίποτα. Μία σεζόν σας λέω σχεδόν την έχει. Για mainstream λοιπόν καθημερινή χρήση για κατανάλωση ειδικά περιεχομένου είναι εξαιρετικό. Δεν είναι αστείο καν να αναφέρω αν ζορίζεται η συσκευή, δεν ζορίζεται έτσι. Δεν ζορίζεται πουθενά. Για κατανάλωση λοιπόν είναι καταπληκτικό. Ένα παράπονο έχω και αυτό αφορά στο Android, στο λειτουργικό που φοράει. Η Samsung έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει, μάλλον είναι από τις μοναδικές, από τις λίγες εταιρείες που το παλεύουν με το κομμάτι του, των Android tablets. Είναι και η Huawei βέβαια θα μου πείτε, αλλά έχει πρόβλημα με τα services της Google. Η Samsung λοιπόν έχει κάνει εξαιρετικά καλά τη δουλειά της στο να βελτιστοποιήσει όσο μπορεί το UI του Android για τα tablet, πράγμα που δεν το κάνει η Google και δυστυχώς δεν το κάνουν και αρκετοί developers στις εφαρμογές τους. Οπότε κάποιες εφαρμογές δεν θα λειτουργούν σωστά. Όταν λέω δεν θα λειτουργούν σωστά, δεν θα φαίνονται σωστά. Δηλαδή δεν είναι σχεδιασμένες για μια τόσο μεγάλη οθόνη. Είναι σχεδιασμένες για τις 5, 6, 6,5 ίντσες των κινητών τηλεφώνων. Και μόλις πας εδώ στις 12,4, 12,5 ίντσες, εκεί δεν φαίνεται τόσο ωραία. Κάποιες μάλιστα εφαρμογές δεν μπορούν να ανοίξουν σε portrait, αλλά μόνο σε landscape ή το ανάποδο. Όπως για παράδειγμα το YouTube Studio της μαμάς του Android, της Google. Γενικά η Google φαίνεται ότι έχει αφήσει λίγο στη μοίρα της το Android για τα tablets. Η Samsung εδώ κρατάει τα σκύπτρα, το πάει παρακάτω, το προσπαθεί. Και έχει μάλιστα μέσα και το Samsung DeX, το οποίο σου δίνει στο tablet ένα ουσιαστικά desktop περιβάλλον, ένα συνδυασμός μεταξύ macOS, iOS και Linux και Chrome OS, ένα συνδυασμός λοιπόν μεταξύ Chrome OS και Mac OS, το οποίο κάνει εξαιρετικά καλά τη δουλειά εάν θέλετε να κάνετε παραγωγική εργασία. Θα πάμε και εκεί. Το Samsung DeX αξίζει, για να είμαι ειλικρινής, ένα βίντεο από μόνο του. Εννοείται πως οι περισσότερες γνωστές εφαρμογές λειτουργούν άνετα, αψεγάδιαστα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Η ποιότητα φωτογραφίας και βίντεο που τραβάει είναι εξαιρετικά καλή, για tablet ειδικά δεν το συζητώ, είναι η καλύτερη φωτογραφία που θα βρείτε σε tablet και βίντεο. Η web κάμερα κυριολεκτό όταν λέω ότι είναι υπερβολικά καλή, σε αστείο βαθμό, είναι η καλύτερη web κάμερα που μπορείτε να βρείτε για να κάνετε μια βιντεοκλήση. Παράγει 4K βίντεο, άνετα, στα 30 fps, χωρίς κανένα πρόβλημα και ακόμα και σε κακές συνθήκες. Αυτό εδώ είναι το βίντεο που τραβάει το Samsung Tab S7 από την μπροστά κάμερα, από την selfie κάμερα. Ένα ουσιαστικά φως αναμένο, όχι ιδιαίτερα φώτα, δεν έχω στήσει τα φώτα του στούντιο, τα softboxes. Δείτε την ποιότητα εικόνας που έχει. Μιλάμε για ένα tablet, για μια καμερούλα για να κάνετε βιντεοκλήσεις. Και προφανώς στο selfie βίντεο έχει διάφορα άλλα modes, όπως αυτό εδώ πέρα, το οποίο τώρα έχει θολώσει το background αρκετά. Παιδιά, είναι η ποιότητα εικόνας που δίνει, που γράφει μπροστά καμερούλα, είναι υπερβολικά καλή έως αστεία καλή για αυτό το οποίο καλείται να κάνει, για τη δουλειά την οποία καλείται να εκτελέσει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Εξαιρετική ποιότητα εικόνας, εξαιρετική.
να κάνω μια διόρθωση μέσα από το βίντεο της κάμερας, να πω ότι μπροστά κάμερα δεν είναι 4K, τραβάει Full HD βίντεο στα 30fps ή HD 720p στα 30fps, αλλά ποιος ο λόγος να τραβήξετε λιγότερο από Full HD. Παραμένει μια εξαιρετικά καλή μπροστά κάμερα για τις βιντεοκλήσεις σας. Το αποτέλεσμα μάλιστα στην ποιότητα εικόνας με φυσικό φως, γιατί τώρα είναι αργά το βράδυ, είναι ακόμα καλύτερο. Δεν έστησα τίποτα, δεν έκανα καμία ρύθμιση, απλά άναψα ένα φως, γιατί ειλικρινά είχα ξεχάσει να τραβήξω ένα κατάλληλο βίντεο για το συγκεκριμένο review. Πίσω στο βίντεο. Είναι ένα ακριβό μηχάνημα και φυσικά δεν προορίζεται μόνο για κατανάλωση περιεχομένου. Εάν συνδέσετε πάνω σε αυτήν τη συσκευή ένα ποντίκι και ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο, η παραγωγικότητα μπορεί να απογειωθεί. Έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και σε dual screen, έχει τη δυνατότητα να δουλεύει αυτόνομα ως tablet και να δίνει σήμα, δεύτερο σήμα σε άλλη οθόνη, σε desktop mode ή σε tablet mode, ό,τι θέλετε, και με εξωτερικό πληκτρολόγιο και ποντίκι πραγματικά έχετε ένα μηχάνημα στο οποίο μπορείτε να κάνετε τις περισσότερες από τις mainstream εργασίες. Δεν έχω πει ακόμα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό τελικά ετούτης συσκευής. Αυτό εδώ, το S Pen, το οποίο έρχεται μαζί με το tablet. Τα ακούς κομμένο δαγκωμένο μήλο. Μαζί με το tablet. Μικρό, ελαφρύ, εργονομικό, κολλάει μαγνητικά εδώ και φορτίζει κιόλας. Θα χρειαστείτε μία θήκη όμως για να το μεταφέρετε. Λειτουργεί ακόμα και αν δεν είναι φορτισμένο, δεν χρειάζεται να φορτιστεί για να γράψει. Η φόρτιση βοηθάει στο να κάνει μαγικά από απόσταση. Να το χρησιμοποιήσετε ως presenter, να αλλάζετε slides, να αυξομειώνετε την ένταση του ήχου, γενικά να δίνετε εντολές από απόσταση στο tablet. Ως πενάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν δεν είναι φορτισμένο. S Pen. Η εμπειρία γραφής που θα πάρετε με τούτο εδώ το πενάκι, σε τούτο εδώ το tablet, είναι η καλύτερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πιστέψτε με, έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές συσκευές στις οποίες μπορείτε να γράψετε με τη χρήση πένας σε οθόνη πάνω, από τα πολύ καλά μοντέλα της Wacom, που ήταν και η πρώτη εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, που εισήγαγε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας στο ευρύ κοινό. Από ακριβά μοντέλα της Wacom μέχρι συσκευές της Apple μέχρι τα εξαιρετικά Surface Pro της Microsoft, πραγματικά η ποιότητα γραφής με τούτο εδώ σε συνδυασμό με αυτό το tablet με την Super AMOLED οθόνη, τα 120 Hz ρυθμό ανανέωσης και τα λιγότερο από 8 millisecond lag που έχει, παιδιά, η ποιότητα γραφής δεν περιγράφεται απλά. Γράφεις άνετα, ξεκούραστα, κρατάς σημειώσεις on the fly πολύ γρήγορα πάνω σε PDF, πάνω σε άλλα αρχεία, πάνω στην οθόνη, σε screenshots, σε ιστοσελίδες. Τα διαμοιράζεις γρήγορα, εξαιρετική ποιότητα. Εδώ για παράδειγμα έχουμε το πενάκι από το Surface Pro. Δείτε τη διαφορά και σε μέγεθος, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται, και σε μέγεθος και σε βάρος. Είναι πολύ ελαφρύ, ξεκούραστο, δεν κουράζει στο χέρι, γράφει ωραία, κυλάει ωραία πάνω στην οθόνη. Χαίρεσαι να κρατάς σημειώσεις. Αν είστε τύπος λοιπόν που κρατάει πολλές σημειώσεις, εδώ είναι η ιδανική συσκευή. Ναι, κοστίζει ακριβά, αλλά κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Ειδικά ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να γράψετε και να κρατήσετε σημειώσεις και να υπογραμμίσετε πράγματα πάνω σε PDF ή σε screenshot που έχετε κάνει από την οθόνη, πραγματικά αποζημιώνει. Θεωρώ πως αν κάποιος το κύριο μέλημά του είναι να κρατάει χειρόγραφες σημειώσεις, εδώ. Ούτε να μπλέξει με ακριβά πενάκια που τα αγοράζεις έξτρα και θέλουν επιπλέον φόρτισμα για να δουλέψουν και έξτρα μπαταρίες, ούτε τίποτα. Θα πάτε εδώ, δουλεύει χωρίς να το φορτίσετε και αν θέλετε να το φορτίσετε για να κάνει και τα μαγικά του σαν μαγικό ραβδί, το κολλάτε από πίσω. Εδώ, δείχνει ότι φορτίζει. Είναι ένα εξαιρετικό τάμπλετ εάν κάνετε πάρα πολλά online μαθήματα, ειδικά αν διδάσκετε εσείς και χρειάζεται να γράφετε και να δείχνετε στους μαθητές σας, είναι εξαιρετική επιλογή.
διατηρεί συμβατότητα σχεδόν με τα πάντα, θα βρείτε οποιοδήποτε software υπάρχει, θα το βρείτε. Είναι ένα κλασικό Android στην τελική με Google Play, το store της Google, θα βρείτε τα πάντα, δουλεύει εξαιρετικά, προσωπικά το χρησιμοποιώ ειδικά τώρα στην καραντίνα καθημερινά, για τα meetings που κάνω, για τα calls, για οτιδήποτε χρησιμοποιώ πλέον αποκλειστικά το συγκεκριμένο μηχάνημα. Το έχω χρησιμοποιήσει και το χρησιμοποιώ σε Google Meet, Microsoft Teams και Zoom συνεχώς. Κανένα πρόβλημα, κανένα κόλλημα, ακόμα και με Bluetooth ακουστικά. Επίσης, κάνω πολύ συχνά share την οθόνη και γράφω για να δείξω στους συνομιλητές μου το τι θέλω στην οθόνη. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ βολικό για καθηγητές που κάνουν τηλεεκπαίδευση. Ναι, έχω κάνει και μάθημα γράφοντας και να βλέπει ο άλλος το τι του γράφω. Πραγματικά πάρα πολύ βολικό. Και το καλύτερο είναι ότι γράφετε άνετα, ξεκούραστα και όταν τελειώσετε μπορείτε να σώσετε ό,τι γράψατε σε ένα PDF και να το κάνετε άμεσα share στο Viber, στο email τους, σε οποιοδήποτε σύστημα και αν, ή πλατφόρμα και αν χρησιμοποιείτε. Θετικό και καλό να το αναφέρω είναι ότι η κάμερα για τις τηλεδιασκέψεις βρίσκεται εδώ, στη μέση του tablet και όχι στις άκρες. Οπότε όταν θα στηρίξετε το tablet κατά αυτόν τον τρόπο για να κάνετε τηλεδιάσκεψη, θα σας βλέπουν φυσιολογικά οι συνομιλητές σας. Εγώ θα σας πω για την προσωπική χρήση που κάνω στο συγκεκριμένο μηχάνημα για να καταλάβετε περίπου το τι μπορεί να κάνει και για εσάς πάνω κάτω. Προφανώς πάρα πολύ browsing, emails, αρκετά emails, περισσότερο βέβαια Gmail, πολλές χειρόγραφες σημειώσεις και πολλές σημειώσεις πάνω σε ήδη υπάρχοντα PDFs. Επίσης σημειώσεις πάνω σε ιστοσελίδες για σχολιασμό, πολύ ημερολόγιο, το calendar, κοινωνικά δίκτυα, Slack, Viber, Google Meet πάρα πολύ, Microsoft Teams για τηλεδιασκέψεις και WebEx, αρκετό WebEx. Τι άλλη χρήση του κάνω. Α, και VoIP. Μονίμως συνδεδεμένες πάνω κάποιες γραμμές με VoIP και χρησιμοποιώ τα εξωτερικά Bluetooth ακουστικά για να απαντάω τα τηλέφωνα από το σπίτι. Τηλεεργασία. Δουλεύει εξαιρετικά αν τον συνδέσετε με εξωτερική οθόνη. Εξαιρετικά. Ειδικά αν βάλετε πάνω πληκτρολόγιο ποντίκι, που συνήθως έτσι το χρησιμοποιώ. Πραγματικά γίνεται ένα φοβερό εργαλείο για καθημερινή χρήση, για καθημερινή δουλειά και για να παράξετε πράγματα, όχι μόνο για να καταναλώσετε περιεχόμενο. Προσωπικά με έχει βολέψει απίστευτα τόσο το πενάκι του για να κρατάω σημειώσεις, να γράφω και να διαμοιράζομαι, όσο και στο κομμάτι των τηλεδιασκέψεων. Μα πάρα πολύ. Με έχει βολέψει πολύ περισσότερο από ένα Huawei Dekaincho, το οποίο κάνει καλά τη δουλειά του. Εδώ τα πράγματα είναι σε άλλο επίπεδο, Βασικό αρνητικό του είναι το ίδιο το Android, το οποίο η Google το έχει αφήσει ουσιαστικά στη μοίρα του. Την κατάσταση τη σώζει η Samsung, απ' τη μία, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν μερικά μικρά bugs που θα σας ενοχλήσουν. Μία στο τόσο εμφανίζονται, αλλά είναι αρκετά έτσι για να προκαλέσουν ένα μηδίασμα. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Πολύ ακριβό. Και ακόμα πιο ακριβό είναι το μαμά πληκτρολόγιο της Samsung, με το οποίο πραγματικά απογειώνετε την παραγωγικότητά σας με τη συγκεκριμένη συσκευή. Γιατί πλέον με το πληκτρολόγιο μπορείτε ουσιαστικά να το δουλέψετε σχεδόν και σαν κανονικό λάπτοπ, τουλάχιστον για mainstream χρήση, τα βασικά. Μπορεί να μεταμορφωθεί και να χρησιμοποιήσετε το Dex Mode, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, παίρνει το περιβάλλον του tablet και με το πάτημα ενός κουμπιού έχετε ένα πλήρες desktop στο Android. Δείτε, να το. Στο οποίο μπορείτε να έχετε παράθυρα ανοιχτά, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται, να τα κουνάτε ή με το χέρι, να τα μεγενθύνετε και να έχετε γενικά μια εμπειρία desktop στο tablet. Επίσης αρνητικό ότι αν θέλετε τη συγκεκριμένη έκδοση με τα 8 GB RAM θα πρέπει να το αγοράσετε από την Γερμανία. Μόνο στη Γερμανία για κάποιο ανεξήγητο λόγο πουλιέται με 8 GB RAM. Εάν το αγοράσετε, να υπολογίζετε ότι θα χρειαστείτε και κάποιον adapter από USB-C σε HDMI, σε normal USB, Ethernet ενδεχομένως, οπότε
επενδύστε εκεί 50 με 80 ευρώ στο να πάρετε ένα καλό USB docking station, παύλα, adapter, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο, καταλάβατε. Θα χρειαστείτε σίγουρα για να μπορείτε να μεταφέρετε με ασφάλεια το πενάκι, το book cover ή κάποια θήκη αυτής εδώ της μορφής, η οποία μάλιστα μπαίνει πάρα πολύ εύκολα, κολλάει μαγνητικά. Και τι σας δίνει εδώ ένα πορτάκι, στο οποίο μπορείτε να βάλετε μέσα το πενάκι, να το αποθηκεύσετε και τέλος, αυτό ήταν. Τρυπίτσα για την κάμερα και πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό, αυτό εδώ. Να το στηρίξετε όπως θα στηρίζατε για παράδειγμα ένα Surface. Επίσης αρνητικό το ότι δεν έχει θύρα 3,5 mm. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αρνητικό, ίσως από τα πιο σημαντικά αρνητικά. Και αυτό γιατί ως μια συσκευή που την παίρνουμε μαζί μας και μετακινούμαστε συνεχώς, δεν είναι πάντα εύκολο να έχεις έναν USB adapter μαζί σου ή Bluetooth ακουστικά. Ενώ μικρά ακουστικά με jack 3.5 παντού υπάρχουν, παντού έχουμε, ο καθένας μας έχει πολλά ζευγάρια. Να κουμπώσεις τα ακουστικά και να κάνεις την τηλεδιάσκεψη που θες. Όχι, εδώ δεν γίνεται. Θες adapter ή Bluetooth ακουστικά. Αρνητικό, μειονέκτημα και οφείλω να το τονίσω. Είναι μια πραγματικά εξαιρετική συσκευή. Εμένα προσωπικά με έχει ικανοποιήσει πλήρως. Τώρα αν με ρωτάτε αν μπορεί να αντικαταστήσει ένα λάπτοπ, κοιτάξτε να δείτε. Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Εξαρτάται από το τι δουλειά κάνετε. Εάν η κύρια δουλειά σας και η κύρια χρήση που κάνετε σε ένα μηχάνημα είναι όλα αυτά τα οποία ανέφερα πιο πριν, τότε ναι, προφανώς και μπορεί να σας καλύψει. Προφανώς μπορεί να καλύψει την βασική ανάγκη επικοινωνίας και διασκέδασης και συγγραφής ενδεχομένως ενός κειμένου ή ένα Excel στο τόσο του μέσου χρήστη και μπορεί να το καλύψει με πιο απλό, αν θέλετε, και πιο εύκολο τρόπο. Σε ένα μαζεμένο, ελαφρύ, κομψό πακέτο, αν και ακριβό. Εγώ κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα με τη συγκεκριμένη συσκευή από ό,τι ανέφερα, δηλαδή χρησιμοποιώ από FTP μέχρι ίντε για κώδικα, μέχρι ένα σωρό άλλα πραγματάκια, τα οποία όμως δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να τα αναφέρω στη συγκεκριμένη παρουσίαση. Να πω ότι εγώ το χρησιμοποιώ με το μαμά πληκτρολόγιο της Samsung, το οποίο είναι εξαιρετικά ακριβό, αλλά αξίζει ένα επεισόδιο μόνο του μαζί με το Samsung DeX. Η συσκευή λοιπόν αυτή εδώ, φυσικά μπορείτε να συνδέσετε όποιο άλλο πληκτρολόγιο θέλετε εσείς. Ένα Bluetooth πληκτρολόγιο εξωτερικό ή με έναν adapter USB εδώ, να βάλετε το δικό σας πληκτρολόγιο και ποντίκι. Ναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να αποτελέσει το κύριο μηχάνημά σας για όλη την ημέρα. Και ας μην έχετε κανένα άλλο. Αν δεν είστε δηλαδή ένας απαιτητικός χρήστης και θέλετε τα βασικά, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσατε να έχετε πάρει 2 laptops με Windows. Η Samsung έχει πει ότι θα υποστηρίζει τη συγκεκριμένη συσκευή για 3 χρόνια. Τώρα σε σχέση με την Apple και τα iPads, εάν θέλετε την απόλυτη υποστήριξη, νομίζω ότι θα πρέπει να πάτε στην Apple. Αλλά είναι άλλα οικοσυστήματα, άλλες δυνατότητες, με άλλη προσέγγιση. Εδώ η επιλογή είναι δική σας. Θεωρώ πως τα 3 χρόνια επίσημης υποστήριξη από τη Samsung θα είναι αρκετά, γιατί υποθέτω ότι μετά θα έχουμε security patches και τέτοια πράγματα, και εν πάση περιπτώσει είναι μια συσκευή που θεωρώ πως τουλάχιστον μια πενταετία θα τη βγάλει εύκολα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πολύ ακριβό μηχάνημα. Κοστίζει 10 φορές πιο ακριβά από ένα πολύ φτηνό τάμπλετ, αλλά κάνει 10 φορές καλύτερα οτιδήποτε κάνει ένα φτηνό τάμπλετ. Κυριολεκτός αυτό. Samsung Tab S7 και S7 Plus. Το μοναδικό, ίσως σχεδόν το μοναδικό τάμπλετ που μπορεί να ανταγωνιστεί τα iPad και το μοναδικό αξιόλογο ουσιαστικά τάμπλετ και για παραγωγική hardcore χρήση στον κόσμο του Android. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, γράψτε μου τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας στα comments και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!